30 χρόνια πέρασαν από το πρωινό που η Πάτρα πνίγηκε στο αίμα. Ήταν 19 Απριλίου του 1991, όταν μια τεράστια έκρηξη ακούστηκε εδώ στην οδό Βότση, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 6 πατρινοί. Ήταν πρωί της 19ης Απριλίου 1991, όταν η ισχυρή βόμβα εξεράγη στο ασανσέρ πολυκατοικίας στην οδό Βότση 14, στο κέντρο της Πάτρας. Την βόμβα μετέφερε ένας Παλαιστίνιος τρομοκράτης, ο 26χρονος Ιμπραχήμ Χασικέκ, ο οποίος φέρεται να άνοικε σε ομάδα που σχετιζόταν με το δίκτυο του Αμπντούλ Ινταλ. Η βόμβα φέρεται να προοριζόταν για το Βρετανικό προξενείο στη συμβολή των οδών Βότση και Όθωνο Σαμαλίας. Τότε όμως ο Χασικέκ, είτε επειδή ήθελε να κάνει ένα τελευταίο έλεγχο του εκρηκτικού μηχανισμού, είτε επειδή υπήρχε πολύ κόσμος έξω από το προξενείο που ενδεχομένως θα τον υποψιάζονταν, μπήκε σε μια πολυκατοικία στην οδό Βότση 14 και κατευθύνθηκε στο ασανσέρ. Εκεί, πιθανώς προσπαθώντας να αλλάξει την ώρα έκρηξης της βόμβας ή από κάποιο λάθος χειρισμό του, η βόμβα εξεράγει με 11 κιλά δυναμίτη, με αποτέλεσμα να διαμελιστεί ο ίδιος και να χάσουν τη ζωή τους 6 άνθρωποι που βρίσκονταν σε μια εταιρεία courier στο ισόγειο της πολυκατοικίας. Οι 6 νεκροί ήταν ο Γιώργος Παπασωτηρόπουλος, 58 ετών, ο Βασίλης Κυριακόπουλος, 53 ετών, ο Γιάννης Καυκάς, 25 ετών, η Όλγα Στραγκαλινού, 25 ετών, ο Δημήτρης Αϊτανίδης, 23 ετών και η Γεωργία Βέρα, 24 ετών. Η μαρτυρία του αυτόπτη μάρτυρα Σπύρου Βέριου μετά από 30 χρόνια παραμένει ανατριχιαστική. Το αυτοκίνητο που ήταν παρκαρισμένο μπροστά στην Courier, επειδή το είδα, γύρισε τούμπα. Υπάρχουν φυσικά αυτές οι εικόνες. Τούμπα και πήγε στο απέναντι πεζοδρόμιο. Ήταν τόσο ισχυρή η έκρηξη. Από τον βομβιστή βρέθηκε μόνο η κνήμη του. Τίποτα άλλο. Τίποτα άλλο. Μόνο η κνήμη. Έξω από την πολυκατοικία περίμενε τον 26χρονο ο συνεργός του, ο Ασάρ Αλ-Νομπανί, 29 ετών, ο οποίος μετά την έκρηξη εξαφανίστηκε. Συγκλονίζει η μαρτυρία της κόρης ενός από τα θύματα. Και εγώ και ο αδερφός μου σπουδάζαμε εκτός πατρών. Ήταν πάρα πολύ δύσκολες συνθήκες και στη συνέχεια ήταν πάρα πολύ δύσκολες. Και πρέπει να πω ότι δεν υπήρχε για πολλά χρόνια κάποιο πλαίσιο που να μας φροντίζει. Σήμερα στο σημείο τελέστηκε μνημόσυνο παρουσία συγγενών των θυμάτων του Δημάρχου Πατρεών Κώστα Παλετίδη, του Αντιπεριφερειάρχη Αχαΐας Χαραλαμπονάνου, του Αντιδημάρχου Υγείας και άλλων εκπροσώπων φορέων της πόλης. Θα πρέπει να δημιουργηθεί ένα τέτοιο κοινωνικό περίγυρο και με τέτοιο περιεχόμενο η κοινωνία μας να μην ξαναθρηνήσουμε αθώους ανθρώπους. Είναι μια μέρα μνήμης, ανατροφοδότησης της σκέψης μας για ένα γεγονός ξένο προς τα ήθη και τα έθιμα της πόλης μας, ένα γεγονός το οποίο όλοι το καταδικάζουμε και το οποίο δεν πρέπει να ξανασυμβεί. Τιμούμε αυτή τη μέρα, μακάρι να μην υπήρχε, και το μόνο που μπορεί να πει κανείς περνώντας τα χρόνια είναι κουράγιο στις οικογένειες οι οποίες φέρνουν για χρόνια αυτό το μεγάλο βάρος από την απώλεια των δικών τους. Αιωνία τους η μνήμη. Στην Πάτρα, κάθε χρόνο πραγματοποιείται επιμνημόσυνη δέηση στο σημείο, όπως έγινε και φέτος. Όμως, φέτος έγινε με πιο περιορισμένα μέτρα σε ό,τι αφορά στην παρουσία ατόμων λόγω των αυστηρών υγειονομικών μέτρων για την πανδημία.